Το παιδί σε είδε από εκεί και χτυπιόταν να έρθει. Μ' αγαπάει. Τρία χρόνια τώρα, την πρώτη μέρα. Μην το λες όμως στεναχωρημένα, μ' αγαπάει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, όπως συζήτησα την προηγούμενη φορά που ήσουν εδώ πέρα, να μας κάνεις ένα quiz. Για να δούμε λοιπόν, τα ξέρουμε όλα εμείς οι πέντε. Από εμάς τους πέντε. Δεν έχει κάνει κάποιο σκονάκι, γιατί δεν τα ξέρω. Αλλά εγώ κερδίζω πάντα. Εσύ έχεις κατοικίδιο. Έχω. Τι έχεις? Ένα γαλλικό μπουλντόγκ. Ιγκουάνα. Δεν έχω κατοικίδιο με κούδο. Δεν το έχω δει ποτέ. Ναι. Αλήθεια. Γιατί τώρα το έχει η μαμά μου. Το έχει η μαμά, φυλάκι τη μαμά. Πού να το κουβαλάω το κακόμοιρο. Εσύ δεν έχεις. Είχα 18 χρόνια. Ναι, τώρα μιλάμε. Τώρα δεν έχω. Αλλά έχω υπάρξει πατέρα. Εσύ. Και εγώ 10 χρόνια είχα γάτα. Αλλά δεν έχω τώρα. Εσύ όχι. Εγώ τι δεν έχω. Έχω δοσίδρυμα. Αλεφώς δεν έχει. Και έχω μεγαλώσει καμιά δεκαριά, δωδεκαριά σκυλιά. Οπότε... Όλοι είμαστε εν δυνάμει. Για σκυλί μου να ρωτάει. Όχι, και για γάτα. Έχουμε εμπειρία δηλαδή. Δεν σας ειδέσω. Τι να κάνω, αφού μας έπαιγαινε. Δεν έχουμε τώρα, είχαμε παλαιότερα. Που έχουμε το σκύλι αγκαλιά. Αυτό δεν είμαι σε αυτήν την κατηγορία. Οφείλω το μόνο εκεί. Εμένα δεν θα με ρωτήσει, δεν έχω. Έχει σκυλάκι, λένε. Δεν είχα πάρει καμπάρι. Μη φωνάζεις. Εσύ έχεις ένα άλογο. Λοιπόν, Νικολέτα, είμαστε όλοι δικοί σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ναι, ναι. Κάθε πότε πρέπει να κάνει μπάνιο σκύλος μας. Κυρία. Όλοι μαζί, ένας-ένας. Ένας-ένας. Θα σου πω κάτι. Λοιπόν, το σκυλάκι πρέπει να κάνει μπάνιο μία φορά το μήνα. Εκτός εμείς που μου έχει πει η κυρία που το κάνει μπάνιο, ότι επειδή αυτή η συγκεκριμένη ράτσα έχουν διπλό δέρμα, μπορεί να την κάνω και μία φορά κάθε τρεις εβδομάδες, όπως και την κάνω. Όπερ και γένετο. Και εγώ εκεί για το μήνα, ξέρω. Εννοείται ότι το ίδιο θα απαντήσουμε όλοι. Όχι, εγώ μία φορά το μήνα. Φίτουκλα. Εγώ στο μήνα μπορεί και στις πέντε εβδομάδες. Όχι. Εγώ συμφωνώ με την Ελένη. Τα μικρά σκυλιά τα έκανα μία φορά το μήνα, τα μεγάλα τα έκανα λίγο πιο μετά. Είναι στον ένα με ένα μισή μήνα. Ναι, όχι νωρίτερα. Το νωρίτερο κάνει κακό. Το αργότερο δεν είναι και στους δύο μήνες δεν είναι κακό. Αυτό. Οπότε σωστά απαντήσαμε. Τη γάτα που δεν την κάνουμε ποτέ. Μπορούμε και τη γάτα να την κάνουμε. Πάλι στους δύο μήνες καλύτερα. Δηλαδή κάποιοι επιλέγουν να τις κάνουν. Είναι και μακρύτριχες γάτες. Πρέπει να μάθει από μικρή όμως. Ναι, πρέπει να μάθει από μικρή και να είναι καλά με το. Τους αρέσει όμως το νερό. Πάνες γάτες. Παίζουν με το νερό, αλλά δεν νομίζω ότι χαίρεται πολύ να κάνεις μπάνιο. Εξαρτάται, έχει και γάτες που τους αρέσει. Είναι στο χαρακτήρα. Τα ζωάκια έχουν χαρακτήρα. Αυτό γενικά το έχουμε ξαναπεί. Είναι μύθος ότι η γάτα δεν κάνει μπάνιο ή δεν της αρέσει. Γι' αυτό ρώτησα, επειδή υπάρχει χρόνια. Ναι, ναι, είναι μύθος τελικά, γιατί υπάρχουν και οι ράτσες. Πάμε στην επόμενη. Ερώτηση. Λοιπόν, κάνει να τρώει ο σκύλος μας τα φύλλα? Όχι, όχι, κατηγορηματικά όχι. Επικίνδυνο. Έστω ούτε μία. Όχι, όχι, μπορεί να πνιγεί. Είναι στην κατηγορία σοκολάτα, καφέ που δεν κάνουμε τίποτα να πλησιάσει τα φίλη. Όντω. Σωστό. Ναι, γιατί έχει ζάχαρη και μπορεί και να πνιγεί στο στρογγυλό που συνδέει. Λοιπόν, η πιο τοξική τροφή που μπορεί να φάει. Δεν κάνει να φάει ούτε ελάχιστο, γιατί μπορεί να αποβεί και θανατηφόρο για το κατοικίδιο. Όμω, οπότε όχι, πολύ σωστά το είπε και πάρα πολύ έντονα. Δεν ξέρω τι κακή είναι. Σιγά σιγά έχουμε απαντήσει. Μην μα ρίχνει. Τα ίδια έχουμε απαντήσει. Μα ρίχνει. Ναι, όλοι θα βγείτε καλύτερη κατοικιδιογονή, μάλλον. Λοιπόν, να φοράει σαμαράκι ή περιλέμιο στη βόλτα. Σαμαράκι, γιατί εγώ αισθάνομαι το περιλέμιο το πνίγει. Έχει να κάνει και με τη ράτσα, βασικά. Μπράβο. Το σκύλο. Άλλα θέλουν να φοράνε όλο το κορμάκι. Άμα έχει όμω μεγάλο σκύλο. Καλά, άμα έχει 60 κιλά σκύλο, που να βρει σαμαράκι. Κέρδισε η Ελένη. Όχι, ρε φίλε! Τι έγινε, τι είπε. Δεν έχει να κάνει ούτε με το μέγεθος ούτε με τη ράτσα. Αλλά το καλύτερο είναι το σαμαράκι για όλα τα ζάκια, γιατί ειδικά στα μεγάλα που τα τραβάμε και πιο πολύ, πιέζεται εδώ πέρα ο λάρυγγας, η τραχεία μπορεί να πάθει κολάψους. Στο σαμαράκι, στο δυτική στήλη. Όχι, όχι, δεν βοηθάει. Έτσι όπως το κρατάει είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί πιέζονται οι δυνάμεις σε πολλά σημεία. Είναι μελετημένο. Να πω όμως πρέπει να φοράμε και περιλέμιο, γιατί πρέπει να έχουμε την ταυτότητά του πάνω. Και όλα αυτά είναι απαραίτητο. Και μέσα στο σπίτι μπορεί να φοράμε το περιλέμιο, όχι το σαμαράκι, για να το συνηθίζει και να το. Δείξτε τη χαρά τη φιναλίστ. Νικήτρια, προ τη στιγμή. Μπορεί να σε περάσουν. Έχουμε... Εγώ πάντα στο μεγάλο το σκύλο, στο λευκό το πήγα να του βάλω αυτό, δεν καθόταν με τίποτα, ήταν στο λαιμό του. Λοιπόν, έχει άλλε δύο ερωτήσει, μπορεί να την περάσετε. Δεν μα δεν τζινε, πε σα παρακαλώ. Δεν θέλουμε παιδί. Δεν μπορούμε να την περάσουμε. Λοιπόν, κάνει να τρώει κόκαλα. Όχι, no, ζαμέ. Εγώ δεν θα πω πρώτη. Εσύ πρώτη, ναι, αγαπητοί. Ναι, αλλά μάλιστα εσύ κάτι μετά συμφωνούμε όλοι. Όχι, δεν κάνει.
Όχι, πρόσεξε. Ούτε μεγάλο κόκαλο. Όχι. Τα μεγάλα, μεγάλα σκυλιά θέλουν κόκαλο μεγάλο γιατί γυμνάζουν τα δόντια τους. Ναι, αυτό που δεν πρέπει με... Κόκαλο, τι κόκαλο, πιανού. Κόκαλο. Τα δικά μου. Κόκαλο. Τι κόκαλο, παιδί. Σίγουρα όχι. Σαν την ταινία με τη Βλαχοπούλου. Και σίγουρα όχι κοτόπουλο. Αυτά τα κόκαλά μου που λέγεται. Λες, μπαμπά το χέρι, το φάει. Αλλά όχι ποτέ κόκαλο κοτόπουλο γιατί τρίβονται. Ναι, αυτό το ξέρουμε. Και χτυπάνε το λαιμό και τα τέτοια. Το κόκαλο μπορεί να σπάσει και να δημιουργήσει πρόβλημα στο λαιμό του. Δεν κάνει. Άρα δεν κάνει. Δεν κάνει με τίποτα. Ούτε μεγάλο κόκαλο γιατί πρώτα μπορεί να σπάσει δόντια. Κανένα είδος. Γρήγορα δεν προλαβαίνουμε. Εγώ θέλω να τους κερδίσω με πολύ μεγάλη διαφορά. Σε παρακαλώ. Δεν γίνεται μεγάλη διαφορά και εμείς καλοί είμαστε. Πες το γρήγορα, πες το γρήγορα. Εμάς το υλικό σου μας δίνει κόκαλο. Και τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, επιτρέπετε να κοιμόμαστε με το κατοικίδιό μας. Καλά πάντα. Όχι, όχι, όχι. Κανονικά όχι. Για εσύ, Ελένη Τσολάκη, ναι. Δεν πειράζει. Σιγά που το κατεβάζω στο χρόνο. Να κοιμόμαστε, αλλά πρέπει να βλέπουμε την υγιεινή μας γιατί βγαίνει βόλτα στο. Αλλά καθαρίζουμε. Συνέχεια να το καθαρίζουμε. Σωστά. Τα πατουσάκια, την κλωσίτσα, τα δοντάκια, τα μαλάκια, όλα κάθε βράδυ. Είναι η ροτελεστία. Πολύ φυτό. Νικολέτα μου, σ' αγαπώ, σ' αγαπάμε.